Τέσσερα. Μια χαρούλα. Να είναι σίγουρη. Έλα, τι γλυκό. Παίζει να πέσει έξω το τεστ. Με αυτή την κοιλιά. Όχι τώρα, είναι 5 μηνών η κοπέλα. Δεν είναι πες τώρα. Αχ, άρε μου, πόσο έστω. Με αυτή την κοιλιά, λέει. Με αυτή την κοιλιά. Λες τώρα να το έκανε. Λες να το έκανε μετά από 3 μήνες. Ρε Καλαμπουρτζή. Κάνεις ένα, δύο για να το επιβεβαιώσεις. Το θυμάμαι στη Τίνο. Πολύ καλά. Και μετά παίρνεις απάντηση από γυναικολόγο. Δεν παίρνεις από γυναικολόγο. Πώς θα πάει να πάρω τα τεστ εγώ και μου λέγεις δεν μ' αρέσει το τεστ, φέρε άλλα τεστ. Τι μου αρέσει το τεστ. Πήγαινε να πάρω από τη μία ψυχολόγο. Ναι, όχι. Θυμάμαι μόνο το γιατί δεν κατάλαβες. Και εγώ έκανα ένα τεστ κοπός. Όχι, δεν κατάλαβες. Πάω το βράδυ και παίρνω το Λεξοτανίλ και το Γιώργο που είχε πάει το πρόβλημα. Και την άλλη μέρα πάω και παίρνω τεστ εγκυμοσύνης. Και γελάγανε. Σου λέει αυτή είναι καλά. Δεν μπορεί να παίρνει τεστ εγκυμοσύνης. Εγώ ήμουν έγκυος. Δεν ξέρω τι έκανε. Ναι, κάπως έγκυος μάλλον. Πάντως το ψάχναμε το θέμα τότε. Παιδιά, μη μας χάσετε στο αυριανό πρωινό. Ίσως θα μας πει τι γίνεται στην κρεβατοκάμαρα των παιδιών. Γελάγανε τη φαρμακεία γιατί λέει αυτή παίρνει ψυχοφάρμακα και παίρνει και τεστ εγκυμοσύνης. Και επειδή είχα πάρει και Λεξοτανίλ Pay, το παιδί βγήκε ζεν. Αύριο θα μας μιλήσει η Σάσα για τη σύλληψη. Αύριο θα μας τα πει αυτά. Στο επόμενο επεισόδιο. Καρέ, καρέ. Μην μας χάσετε. Λοιπόν, γιατί δεν έχεις περιγράψει, τώρα δεν έχεις περιγράψει στη στιγμή ακόμα. Όχι, αλλά θυμάμαι ότι δεν της άρεσε το τεστ και πήραμε άλλο τεστ. Δεν μου άρεσε το τεστ. Μετά. Ήταν τέτοιο ωραίο χρώμα. Κάποιο πιο εξειδικευμένο. Μετά θα μας πεις. Πήγα και πήγα και πήγα.